Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Strat & Deep. Είναι βράδυ, το είχαμε αφήσει να είναι βράδυ το παιχνίδι. Είμαστε στη μέση της νύχτας, νυχτερίδες κάνουν γύρω-γύρω βόλτες. Έχω ανάψει φωτιά για να μην κρυώνω. Δεν ξέρω να παίζει ρόλο βέβαια στο παιχνίδι. Διψάω πολύ, πεινάω λίγο και νιστάζω παίκτες μου μείον μία παύλα. Δεν θα κοιμηθούμε το πρώτο βράδυ για να δω πόσες παύλες χάνουμε άμα μείνουμε ξύπνοι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πρέπει να δω πώς να ικανοποιήσω την δίψα μου. Παίρνω τις καρύδες από κάτω. Τρώω τη μία και αμέσως κοιτάω το ρολόι μου. Α, δεν πρέπει να φάω την άλλη. Χόρτασε ο παίκτης. Βγάζω το μαχαιράκι μου έξω. Σπάω αυτή την καρύδα και ήρθε η ώρα να πιούμε και λίγο ζουμί καρύδας, το οποίο φέρνει πάρα πολύ κόψιμο για όποιον δεν ξέρει. Καλό είναι να μην πίνουμε πολλές. Με το τσεκούρι θα σπάσουμε και αυτή την καρύδα στα δύο, ώστε να έχουμε φαγητό και να πιούμε άλλη μια καρύδα. Νομίζω πως πρέπει. Αν δω το ρολόι, όντως μου λείπει. Άρα πίνουμε και αυτή την καρύδα. Την πετάμε στο πάτωμα. Κάπως έτσι πάει το πράγμα της επιβίωσης στο νησί. Εφόσον δεν έχουμε κάτι άλλο να φάμε αυτή τη στιγμή, σπάμε καρύδες και τις τρώμε. Τις μαζεύω από κάτω. Όλες μαζί. Να δω πόσες χωράω καταρχήν πάνω μου. Χωράνε τέσσερις. Άρα θα τις αφήσουμε κάπου εδώ στην άκρη όλες μαζί. Τη μία πάνω στην άλλη. Περίπου έστω. Υπάρχει και εδώ μία. Πήγαινε εκεί μαζί με τις άλλες. Ωραία, έχουμε πέτρες, έχουμε τα πάντα. Να αφήσω και αυτές τις πέτρες στο πάτωμα. Να είμαστε άδειοι. Κάποια sticks τα αφήνουμε εδώ πέρα. Και σκέφτομαι ότι για πρώτο βράδυ θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε με αυτή εδώ την σωσίδια λέμβο και να πάμε προς το άγνωστο. Μήπως βρούμε κάποιο άλλο νησί. Από στατιστικά είμαστε κομπλέ. Μας λείπει πάλι λίγο νερό. Γιατί γίνεται αυτό άραγε? Παίρνω πάλι καρύδα. Πίνω. Και ήρθε η ώρα να τη σπάσουμε και αυτή. Παπ, παπ. Οκ. Δημιουργήσαμε πολλές καρύδες. Αφήνω και αυτό εδώ πέρα. Πάλι είμαστε κομπλέ. Αυτό εδώ και τι είναι εδώ? Πήγαινε μαζί με τις φίλες σου. Οκ. Έτσι όπως είμαστε εδώ, νομίζω ότι καλό θα είναι να κάνω ένα save. Save. Και παίρνουμε τη σχεδία. Μπαίνω μέσα. Και θα ταξιδέψουμε όλο ευθεία προς το εδώ. Μέχρι να βρούμε μπροστά μας κάποιο νησί. Φεύγουμε στη νύχτα. Δεν είμαι τρελός. Στην κανονική μου ζωή δηλαδή δεν θα έφευγα νύχτα, έτσι. Μην τα λέμε όπως θέλουμε. Πήρα την σωσίβια λέμβο μου. Ούτε καν σχεδία δεν είναι. Δεν ξέρω, μήπως οι σχεδίες πήγαιναν λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, και πάω να βρω κάποιο νησί για να βρούμε κάποια υλικά, να τα φέρουμε πίσω ή αν το νησί είναι καλύτερο από το δικό μας, να πάμε να μείνουμε σε εκείνο το νησί. Δεν ξέρω πόσο μακριά έχει νησιά. Και επίσης, οι θάλασσες έχουν καρχαρίες. Με ρωτήσατε πολύ αν το παιχνίδι έχει άγρια ζώα. Έχει καρχαρίες, σίγουρα. Για θαλάσσιο άγριο ζώο και για τη γη, όταν είμαστε σε νησί, έχει φίδια. Δεν έχω δει ακόμα κάτι, όπως έχετε δει και εσείς. Δεν ξέρω πού έχει φίδια. Τα έχω δει όμως από κάτι ξένους YouTubers που είχα δει παλιότερα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα τα φίδια, δεν νομίζω όμως θα τα βγάλανε. Συνήθως βάζουν πράγματα, δεν βγάζουν. Λοιπόν, ακούω μια περίεργη μουσική εγώ. Και για να είναι τρομακτική, πρέπει να πει ότι υπάρχει καρχαρίες κοντά μας. Νομίζω. Δεν ξέρω σίγουρα. Συνεχίζω εγώ, δεν βλέπω κάτι μπροστά μου. Είναι σαν να έχει ομίχλη το πράγμα. Λοιπόν, τα ταξίδια συνήθως δεν θα σας τα δείχνω από νησί σε νησί. Θα το κόβω στο μοντάζ. Απλά τώρα το κρατάω για να δείτε την απόσταση, πόσο μακριά είναι. Επίσης, για να μην χαθώ, δεν στρίβω καθόλου. Πηγαίνω μόνο ευθεία. Για να ξέρω ότι για να φύγω από εκείνο το νησί, απλά θα πάω μία ευθεία πίσω. Πρέπει να μην χάσω το αρχικό μου νησί. Το αρχικό νησί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δύο κουβάδες, έχουμε το καταφύγιο μας, έχουμε τα πάντα εκεί πέρα. Α, βλέπω ένα νησί εδώ πέρα. Πάμε προς τα εκεί. Ωραία. Εμφανίστηκε ένα νησάκι, καλό αυτό. Έχει και άλλα πιο δίπλα? Όχι. Το παλιό μας νησί φαίνεται? Α, είναι εκεί απέναντι. Οκ. Φαίνονται και τα δύο. Άρα πιστεύω δεν θα χαθούμε. Και εκείνο το νησί έχει νυχτερίδες. Δεν ξέρω γιατί. Τι έχουν αυτά τα νησιά και είναι γεμάτα... αυτά τα ζωηφιάκια. Λοιπόν,
Για πάμε σιγά σιγά. Ήταν ήσυχο το ταξίδι μας με τη Σωσίβια Λέμβο, δεν φαίνεται και τόσο επικίνδυνο. Ελπίζω να ήμουν τυχερός. Και τι θα κάνουμε σε αυτό το νησί? Πιστεύω ότι θα μαζέψουμε αρκετά υλικά και θα τα πάμε απέναντι. Θα ήθελα το νησί αυτό να είναι μεγαλύτερο, γιατί δεν θέλω να μείνω σε μικρό νησί. Το παιχνίδι έχει και μεγάλα νησιά. Πάμε τώρα να δούμε. Φαίνεται να μην είναι τόσο μεγάλο όσο θέλω. Για να κάνουμε εκεί τη βάση μας. Για να δω. Μακάρι να έχει κανένα σπάνιο πράγμα, γιατί τα θέλουμε τα πράγματα. Για να δω. Το άλλο νησί φαίνεται εκεί στο βάθος. Ωραία. Και πηδάω κάτω. Και βλέπουμε το πρώτο μας κάβουρα, ο οποίος είναι νύχτα και δεν φαίνεται. Ας κάνω μια αναγνωριστική. Α, έχει κι άλλο κάβουρα εδώ πέρα. Μπορώ να φτιάξω κάπως σπίαρ. Ναι. Κάποια βλακία πάτησα. Πάμε πάλι στα σπίαρ. Ωραία. Με ένα ξύλο φτιάξαμε σπίαρ. Πάμε να μαζέψουμε κάβουρες. Νάτος. Τι το κάνουμε τώρα? Όχι, πέταξα μαζί και το σπίαρ μου. Λοιπόν, pick up. Και το πήρα. Εδώ έχουμε ένα κάβουρα. Να μαζέψουμε και άλλους κάβουρες. Ναι. Όπου έχει κάβουρες να τα μαζέψουμε όσο γίνεται. Να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ πέρα. Αυτό το μπορώ να το πάρω. Το log το θέλουμε. Είναι driftwood log. Είναι διαφορετικό ξύλο από αυτά εδώ. Είναι πιο άσπρο. Πέτρες. Παντού. Ξυλαράκια. Αυτό εδώ δεν ξέρω αν έχει μέσα κάτι. Θα περιμένω να ξημερώσει. Bucket. Sea water bucket. Το παίρνουμε εννοείται. Θέλουμε όσο πιο πολλά buckets γίνεται για να μαζεύουμε νεράκι από κάτω. Και άλλο bucket. Ου, μια χαρά. Και tarp. Και driftwood pile. Άμα πάρουμε το τσεκούρι μας, μπορούμε να το κόψουμε αυτό το pile. Και θα γίνουν πολλά driftwood logs, ας πούμε. Ας ελπίσουμε. Επίσης ελπίζω να ξημερώσει και γρήγορα, γιατί είμαστε μέσα στο βράδυ. Log. Αν το πάρω. Α, μας τρώει inventory πολύ. Για να δω. Ναι, μας τρώει πολύ. Ενδέχεται να το... να τα αφήσω εδώ πέρα. Οπ, κι άλλος κάβουρας. Αστόχησα. Έλα κάβουρα. Κάβουρα. Μπορώ κάπως να πάρω το κάβουρα. Ωραία. Δύο κάβουρες πάνω μου. Πού είναι το φως του ήλιου, γιατί είναι μες τη νύχτα. Και δεν νιστάζει ο παίκτης μας πολύ. Ωραία. Stick δεν μπορούμε να πάρουμε. Το driftwood log το αφήνουμε. Θα δούμε τι θα τα κάνουμε. Τα αφήνω εδώ πέρα. Έχουμε buckets, έχουμε πέτρες. Όπα, την άφησα κάτω κατά λάθος. Wood stick. Rocks. Μαζεύουμε ό,τι μπορούμε δηλαδή. Να το πάμε στο άλλο νησί. Το οποίο πλέον... Α, να το φαίνεται, εντάξει. Δεν θα χαθούμε. Φοβάμαι μην το ξεφορτώσει ο χάρτης και δεν φαίνεται μετά, δεν ξέρω. Έχουμε και φυτά, Κουάγουα fruit. Να το. Τρώγεται. Έτσι απλά, να το φάω. Για να δω. Μου λείπει μια τροφή και ένα νερό. Το φάγα. Α, και σε ξεχορταίνει και ξεδιψάει. Αυτό είναι καλό νέο. Πέτρες. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσες. Γενικότερα. Ελπίζω να χρειαζόμαστε. Κάβουρας. Το μαζεύουμε. Τρεις. Λογικά χωρά άλλον έναν. Δεν ξέρω μήπως μαζέψουμε και καρύδες από το πάτωμα. Καταρχήν εδώ μέσα δεν βλέπω και πολλά πράγματα. Πρέπει να το αφήσουμε να ξημερώσει. Α, και γιούκα να βρούμε. Να βρούμε και γιούκα για να φέρουμε καινούργια λάς μαζί μας. Λάσινγκς, πώς λέγονται. Να, γιούκα εδώ πέρα. Ωραία. Το κάνουμε με το μαχαίρι. Να δούμε μήπως δώσει κατευθείαν. Δεν ξέρω. Όχι, δίνει κατευθείαν φύλλα. Ας μαζέψουμε τα φύλλα. Με το φως του φεγγαριού ότι κάνουμε το μεταξύ. Δεν φαίνεται και καλά. Α, έχει κι άλλο κιουάουα φρούτ.
Δεν με αφήνει να το πάρω γιατί έχω πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα πετάξω τις πέτρες. Τις πετάω εδώ πέρα. Το knife το θέλω ρε, τι το πετάς κάτω. Το φρούτο που είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, λέω να κάτσω εδώ στην γωνίτσα και να περιμένω να ξημερώσει. Είναι το καλύτερο που έχω να κάνω. Γιατί έτσι όπως είναι, δεν μας βλέπω καλά. Δεν βλέπουμε τίποτα βασικά για να εξερευνήσουμε εδώ μέσα. Αν και κάπως φέγγει, αλλά είναι το φεγγάρι μάλλον. Λοιπόν, κάθομαι εδώ να ξεκουραστώ πάνω στις πέτρες και τα λέμε σε λίγο. Βρε βρε, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ξημερώνει η φάση. Αυτό είναι το ηλιοβασίλεμα. Το, πώς λέγεται τέλος πάντων. Και πλέον με το φως του ηλίου μπορούμε να μαζέψουμε γιούκα. Είχαμε πετάξει στο πάτωμα, αλλά δεν τα βρίσκω πουθενά, επειδή ήταν βράδυ και είπα να συνεχίσουμε τώρα για μέρα. Α, όλο το βράδυ που ήμασταν, που περιμέναμε να βγει ο ήλιος, δεν καθόμουν ακίνητος. Μάζεψα χρήσιμα πράγματα, όπως αυτά που θα δείτε εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Πετάω αυτά. Λοιπόν, coconuts. Τις αφήνουμε να πέσουν κάτω. Αυτή πάει μέσα στο νερό εντωμεταξύ, δεν σταματάει πουθενά. Έλα εδώ. Πού πας? Κάτσε εδώ με τις άλλες. Α, παίζουμε bowling με τις καρύδες. Λοιπόν, αφήνω εδώ πέρα. Ελπίζω να μην φύγουνε. Κομπλέ. Πού είναι το μαχαίρι μου? Το είχα πετάξει κάτω, να το. Εδώ έχουμε το μαχαίρι μας. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Πρέπει να μαζέψουμε palm leaves. Όχι, αυτά εδώ. Fibrous leaves. Τα μυτερά τέλος πάντων. Για να κάνουμε lashings. Στο νησί αυτό δεν νομίζω να ξανάρθω ποτέ. Πήρα ό,τι καρύδες είχε. Θα πάρω και τα, όλα του εδώ πέρα τα φυτάκια για να κάνουμε σκοινιά. Να φτιάξουμε σκοινιά από αυτό εδώ το πράγμα. Και θα τα φέρουμε πίσω στο νησί μας, στο αρχικό, για να φτιάξουμε μία σχεδία. Μαζέψαμε και κάβουρες. Τους έχω εδώ πέρα. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Πάει πολύ καλά το πράγμα. Τώρα τι θα πάρουμε μαζί μας δεν ξέρω. Μήπως μπορούμε να πάρουμε άλλο έναν κάβουρα. Αστόχησα. Τον πέτυχα. Ωραία. Δεν κόβω κανένα δέντρο. Έχει μια καρύδα εδώ πάνω. Καλό είναι να τις μαζέψουμε. Ωραία. Μια καρύδα εκεί και μια εδώ ότι φτάνω από κάτω νομίζω. Κομπλέ. Οκ. Πάμε εδώ πέρα τώρα. Πώς θα το κάνουμε δεν ξέρω. Άμα τα βάλω πάνω στη σχεδία μου, θα στέκονται? Δεν έχω ιδέα. Μπορούμε όμως να φτιάξουμε lashings. Άλλο ένα. Και άλλο ένα. Έχουμε, δεν έχουμε άλλο. Ωραία, έχουμε 3 lashings. Τα μαζεύω. Σκηνάκια, είναι ό,τι πρέπει. Ας μαζέψουμε και τις καρύδες, γιατί θα φύγουμε προς το μέρος μας τώρα, στο σπίτι μας. Αυτό εδώ μπορεί να μείνει πίσω. Coconuts. Τα παίρνουμε πίσω. Ωραία. Τι έμεινε, έχουμε και tarp, έχουμε τα πάντα. Δεν έχω όλο χώρο για να βάλω πέτρες και τέτοια, αλλά θα ξαναρθούμε άμα χρειαστούμε κάτι τέτοιο. Α, για να δούμε αν μπορώ να αφήσω πάνω στη σχεδία πράγματα και αν θα μείνουν πάνω. Ας πούμε θα αφήσουμε τα tarps. Ωραία. Το spear το θέλουμε. Αν αφήσω το tarps εδώ πάνω θα μείνουνε. Μπορούμε να κάνουμε ένα τεστάκι. Ένα μικρό τεστάκι. Μεταφορά υλικών. Ωραία, πήρα και τις πέτρες που χρειάζομαι. Άρα, interact με το life raft. Και εκεί είναι το νησί μας. Αν προχωρήσω λίγο, τα tarps μένουνε. Μένουνε. Νομίζω πως μένουνε, άρα θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Λοιπόν, τα λέμε όταν φτάσουμε στο νησί. Και ναι, μπροστά μας βλέπουμε το νησί μας, με το καταφύγιό μας, τη φωτιά μας να έχει σβήσει λογικά. Και νιώθω πολύ χαρούμενος που το πρώτο μας ταξίδι έγινε. Το νησάκι ήταν εκεί πέρα. Να ξέρουμε να πάμε προς άλλη κατεύθυνση την επόμενη φορά. Ήρθαν μαζί μας και τα tarps, τα χρειαζόμασταν. Άρα, μπορώ να αφήσω τις πέτρες εδώ που έχω για τις υπόλοιπες. Βασικά να αφήσουμε το spear εδώ πέρα και οι πέτρες εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε φέρει 2 καινούριες κουβάδες, τους οποίους θα τις αφήσουμε εδώ πέρα γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμοι.
παίρνω πίσω το spear. Έρχομαι στη σχεδία και παίρνω τα tarp. Μια χαρά, μια χαρά, φέραμε και τα tarp εδώ πέρα. Τα αφήνουμε κάτω στο πάτωμα. Και έχουμε και ένα σωρό τέλειες καρύδες. Οι οποίες τσουλάνε μέσα στη θάλασσα για άλλη μια φορά. Πού πάτε μωρέ, πού πάτε. Κυνηγάω καρύδες μέσα στη θάλασσα, αν είναι δυνατόν. Πού καταντήσαμε, άμεσα ένα βαγός, αυτά παθαίνεις. Λοιπόν, μπορούμε να τα αφήσουμε εδώ πέρα. Μπορούμε να τις μετακινήσουμε έτσι. Ωραία. Παίρνουμε αυτές εδώ από κάτω. Πεινάμε. Δεν πεινάμε. Τις αφήνουμε κάτω. Διψάμε όμως αρκετά και θα μπορούσαμε να φάμε τις καρύδες, αλλά το περιμένουμε λίγο ακόμα, δεν θα κάνω κάτι. Λοιπόν, αφήνω τους κάβουρες κάτω στο πάτωμα, οι οποίοι μπαγκαρίστηκαν άσχημα και εκτοξεύτηκαν. Τι κάνουμε με τους κάβουρες? Οι κάβουρες θέλουν ειδική μεταχείριση. Παίρνουμε το μαχαιράκι μας και τους βγάζουμε το κρέας. Βέβαια, υπάρχει ένα περίεργο πράγμα. Να, τώρα έχουμε κρέας. Να το, εδώ πέρα. Small meat. Το πρόβλημα είναι όπως με τη φωτιά. Παντώντας να βγάλεις του κάβουρα το σκληρό δέρμα, φαίνεται λες και μαχαιρώνει την κοιλιά μου. Μαχαιρώνει την κοιλιά σου, φίλε. Αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε εδώ. Χαρακίρι. Τους κοιλιακούς μου έναν έναν. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Λοιπόν, οι κάβουρες θα μας κρατήσουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό για το βράδυ που θα μαγειρέψουμε. Έχουμε το κρεατάκι μας. Εδώ είναι άδειο, λέει. Η φωτιά δεν έχει αρκετά ξύλα. Μπορούμε κάπως να γεμίσουμε με ξύλα τη φωτιά. Αν πάρουμε τα sticks από εδώ πέρα, μπορούμε να τα γεμίσουμε. Πώς γεμίζει μια φωτιά? Πού είναι τα προσανάματα που είχαμε? Να τα, εδώ κάτω είναι. Να τα και τα προσανάματα, τα κρατάμε. Όχι, 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 δεν θέλω να βάλω φωτιά. Πώς το ακυρώνουμε? Ακύρωσέ το, δεν θέλω να βάλω φωτιά. Δεν παίρνει φωτιά έτσι, το ξέρω. Τζάμπα το κάνουμε. Δεν το ακυρώνει το παιχνίδι, είναι λίγο fail. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει λίγα bugs. Τώρα δεν με αφήνει να φύγω από εδώ πέρα. Είδατε, δεν άναψε φωτιά, αφού δεν έχουμε φωτιά, ρε φίλε. Γιατί με κοροϊδεύεις? Τι να κάνω, δεν έχουμε αρκετά sticks. Πώς μπορώ να ξαναβάλω στη φωτιά? Να το, τώρα μπήκανε. Ωραία, γεμίσαμε sticks στη φωτιά. Αφήνουμε πίσω τα sticks. Αφήνουμε πίσω και αυτό. Φρέσκο νερό. Φρέσκο νερό. Πότε γέμισε αυτό φρέσκο νερό? Μπορώ να το πιω δηλαδή? Λοιπόν, είμαστε μείον 3. Αν το πιω, ανεβαίνει. Έχουμε νερό. Έχουμε νερό για πάντα. Α, το έχισα. Δεν πειράζει. Έχουμε φρέσκο νερό εδώ πέρα. Καλό είναι να μην μας πέσει με τίποτα, γιατί το θέλουμε για το νερό. Λοιπόν, εντάξει, δεν τα πειράζω γιατί θα γίνει βλακεία. Αφήνουμε τη σχεδία εδώ. Την επόμενη φορά θα πάμε προς τα εκείνη την κατεύθυνση. Να δούμε αν έχει άλλο νησί από εκεί πέρα. Και τι μας λείπει? Ύπνος μόνο. Δεν θα κάνουμε ύπνο, η αλήθεια είναι. Καινούργιες καρύδες έχει το νησί μας εδώ. Δεν είχε ως τώρα, νομίζω. Υπάρχει κάποιο φρούτο. Φρούτο έχουμε εδώ πέρα. Κούρα φρούτ. Άλλο φρούτο είναι αυτό, έτσι. Είναι κάποιο δηλητηριώδες. Αν το φάω αυτό. Παίκτης μου είναι εντάξει. Ναι, το health του είναι κομπλέ. Λοιπόν, τι μπορούμε να φτιάξουμε τώρα που έχουμε όλα αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, πάμε στο μενού και πάμε στα structures. Έχουμε leather. Το leather δεν ξέρω τι κάνει. Tanning rack θέλει. Έχει πολλά καινούργια πράγματα το παιχνίδι που δεν ξέρω τι να τα κάνω. Crude hammer, το θέλουμε κάποια στιγμή. Έχουμε torch. Πώς γίνεται με cloth? Μπορούμε να φτιάξουμε ένα torch οπωσδήποτε για να μας φέγει το βράδυ. Μπορούμε να φτιάξουμε bow, βέλη, επιδέσμους. Οκ, πάμε στα structures όμως. Fire pit. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα fire pit έτσι. Έχουμε ήδη το fire. Λοιπόν, εδώ πέρα. Πού το? Πάμε στα structures να φτιάξουμε fire pit. Θέλουμε... Πες... Ναι, θέλουμε να έχουμε πάνω μας πέτρες.
Εννοείται, εννοείται. Θα πάρουμε και τις πέτρες μας. Γιατί το παιχνίδι θυμώνει αν πάρουμε, να φτιάξουμε κάτι χωρίς πέτρες. Άρα για να φτιάξουμε το fire pit. Hey. Υπάρχει κάτι λέμε στον δρόμο και δεν μπορούμε να χτίσουμε. Α, μας δουλεύει. Πάρ' τα όλα από το δρόμο του. Έμεινε κάτι εδώ πέρα που σε ενοχλεί παιχνίδι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να σε ευχαριστήσουμε. Να φτιάξουμε ένα fire pit. Φτιάξαμε. Ωραία. Δεν ξέρω που βοηθάει οι πέτρες τώρα. Αν είναι κάτι καλύτερο αυτό. Θα μπορούσαμε να ψήσουμε τα κρέατά μας. Εννοείται. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο. Fire speed. Με... ναι. Α, ναι. Κοιτάξτε να δείτε τι φτιάξαμε. Και υπάρχει κάτι άλλο ακόμα καλύτερο. Smoker. Οπ. Πουλιά περάσανε μόλις τώρα. Solar steel. Για να φτιάξουμε ένα. Θέλει ένα tarp, λέει, και κουβά. Τι είναι αυτό? Το βάλουμε ας πούμε εδώ πέρα. Φύλλα από κάτω. Ένα tarp το οποίο είναι μουσαμάς. Και από κάτω έχουμε τρύπα, είναι αυτό, με κουβά. Και πάνω έχει σταγόνες. Άρα 99% θα μαζεύει με τον ήλιο και το νερό. Λοιπόν, να δοκιμάσω κάτι. Κουβάς τον γεμίζουμε με νερό. Ωραία. Μπορώ να κάνω κάτι εδώ πέρα? Να πάρεις τον κουβά μπορείς? Όχι. Τον πέταξε στο πάτωμα και άδειασε. Όπα, ξέρασα. Ξέρασα ο παίχτης. Θα σας πω γιατί έγινε αυτό. Πώς το λένε? Κατά λάθος πρέπει να πάτε σαν κλικ και να ήπια νερό από το... πώς το λένε? Από τη θάλασσα. Δεν κάνει να πίνουμε νερό από τη θάλασσα, εννοείται. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς λειτουργεί. Θα το ψάξω λίγο στο ίντερνετ. Πάντως κάναμε μια μικρή πρόοδο. Κάναμε το ταξιδάκι μας σε εκείνο εκεί το νησί. Φέραμε πάρα πολλές καρύδες, tarps και τα πάντα όλα, καινούριες κουβάδες. Έχω κάποιον πάνω μου. Όχι, είναι εδώ πέρα. Τον πάμε στην άκρη γι' αυτόν. Φέραμε κάποιες κουβάδες, φτιάξαμε αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν βοηθάει. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Αν σας αρέσει, στράτε deep, πατήστε ένα like στη σειρά να τη συνεχίσουμε. Αφήστε μου κάποιο σχόλιο για το τι θέλετε να δείτε, τι θέλετε γενικότερα να μου γράψετε. Και εμείς εδώ πέρα, ραντεβού για το επόμενο επεισόδιο. Adebayo.